εποχή του Ισπανικών Φιλίου, ένα κεφάλαιο που δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη βιβλιογραφία, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γι' αυτό. Ο Ισπανός αυτοεξόριστος ποιητής Μπλας Τοντέρο έγραψε το ποίημα «Καταρχή» σε κάθε τετράστιχο. Ο τελευταίος στίχος είναι η λέξη. Η λέξη που έχουμε ο καθένας μέσα μας. Και μέσα στους αφυρατωμένους και καρμουνιασμένους καιρούς που διάγουμε και περνάμε, η επιτακτική ανάγκη χρειάζεται να την βγάζουμε με την κάθε μας ευκαιρία. Πρώτα να την προστατεύουμε. Την προστατεύσαμε και την φυλάξαμε καιρό. Η λέξη του καθενός μας, η λέξη μέσα μας. Ας τη βγάλουμε σιγά σιγά. Γιατί εκκρεμεί μια κραυγή στην άκρη της σιωπής μας. Αν έχω χάσει τη ζωή, το χρόνο, όλα, όλα όσα έριξα σαν δαχτυλίδι στο νερό. Αν έχω χάσει τη φωνή μες στα αγριόχορτα, παθωμένη λέξη. Αν έχω υποφέρει για τη δίψα, την πείνα κι όλα όσα ήταν δικά μου και κατάντησα ένα τίποτα. Αν έχω θελήσει τις σκιές στα σιωπηλά, που αφομένει λέξη. Άνοιξα τα χείλη για να δω το πρόσωπο, το τρομερό και το καθάριο της πατρίδας μου. Άνοιξα τα χείλη μέχρι να τα σκίσω, μου απομένει λέξη. Μου απομένει λέξη. Η λέξη αν έχω χάσει τη ζωή, το χρόνο, όλα, όλα όσα έριξα σαν δαχτυλίδι στο νερό. Αν έχω χάσει τη φωνή μες στα αγριόχορτά, αν έχω υποφέρει για τη δίψα, την πείνα κι όλα όσα ήταν δικά μου και κατάντησα ένα τίποτα. Αν έχω θελήσει τις σκιές στα σιωπηλά, μ' απομένει λέξη. Ανάνοιξα τα χείλη για να δω το πρόσωπο,
το τρομερό και το καθάριο της πατρίδας μου. Ανάμιξα τα χείλη μέχρι να τα σκίσω. Μου απομένει λέξη γιατί χειρότερο την εξορία είναι να σ' αναγκάζουν σε αυτή, η αυτοεξορία. Και δεν θέλω άλλες γενιές αυτοεξόριστων παιδιών.